Σήμερα θα σχολιάσουμε δύο λίγων το Ευαγγέλιο που ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία θα ερμηνεύσουμε την αγάπη του Χριστού που κηρύττει στο Ευαγγέλιο που τόσο πολύ την έχουμε παραξηγήσει στα σημέρας μας. Την περικοπή που ακούσαμε σήμερα στη Θεία Λειτουργία είναι από το δεύτερο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στίχη 13-23. Σας διαβάζω την περικοπή. Αναχωρησάντων δε αυτόν του τέστη των μάγων, ειδ ο άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ του Ιωσήφ λέγον, εγερθείς, παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και είστε εκεί έως αν ύπωνση, μέλιγαρ Ηρώδης ζητήν το πεδίον το απολέσει αυτό. Ο δε γερθής παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρεσεν εις Αίγυπτον. Και είναι εκεί έως της τελευταίς Ηρώδου ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλυσα τον Υιό μου». Τότε Ηρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό το μάγον εθυμώθη λίαν και αποστήλας ανήλε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διέτους και κατωτέρω κατά των χρόνων όν η κρύβωσε παρά το μάγον. Τότε πληρώθη το ρηθέν υπό Ερεμίου το προφήτου λέγοντος φωνή εν Αραμαϊκούστη θρήνος και κλαθμός και οδρυμός πολλής. Ραχήλ, κλαίωσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήνε ότι ούκ εσύν. Τελευτίσοντας δε του Ηρώδου, ειδο άγγελος Κυρίου, κατόναρ φαίνεται του Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον, εγερθείς, παράλαβε το πεδίο και την μητέρα αυτού και πορεύω εις γην Ισραήλ, τεθνίκα σιγάρ οι ζητούντες την ψυχήν του πεδίου. Ο δε γερθής παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και ήρθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη εκεί απερθήν, χρηματιστής δε κατόναρ ανεχώρησε εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και ελθόν κατόκισεν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Με λόγια απλά, αυτή η περικοπή έχει το εξής. Αφού ανεχώρασαν οι μάγοι για την πατρίδα τους, άγγελος του Θεού φαίνεται στον ύπνο εις τον Ιωσήφ και του λέγει «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγε στην Αίγυπτο και να καθίσεις εκεί μέχρι να σου πω». Διότι ο Ηρώδης πρόκειται με δόλον να ζητήσει το πεδίο για να τον θανατώσει. Ο Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγε στην Αίγυπτο και κάθισε εκεί μέχρι απέθανε ο Ηρώδης. Όταν ο Ηρώδης είδε ότι τον εξεπάτησαν, τον εγέλασαν οι μάγοι, εθυμώθη πάρα πολύ και απέστειλε στρατιώτας με την εξής εντολή: να πάτε στη Βηθλεέμ και στα περιχωρά της και να ψάξετε σε όλα τα σπίτια, υπόγεια και καλύβια και όσα παιδιά από 2 χρόνια και κάτω θα βρείτε να τα σκοτώσετε όλα, διότι ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά θα είναι και νεογέννητος βασιλιάς Χριστός και έτσι θα γλιτώσω από να μην μου πάρει το θρόνο μου. Τότε επληρώθη μια άλλη προφητεία του προφήτου Ιερεμίου που είχε πει ότι στην Εφραθά της που λέγεται Βηθλεέμ η Ραχήλ η σύζυγος του πατριάρχη Ιακώβ κλαίει τα θώα παιδιά και δεν ήθελε να παρηγορθεί διότι δεν υπάρχει πλέον. Στο 48 κεφάλαιο Γένησης, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε εκεί ότι πατριάρχης Ιακώβ λέγει στο παιδί του Ιωσήφ ότι η μητέρα σου η Ραχήλ
πέθανε στην Εφραθά, που σημαίνει Βηθλεέμ, και την έθαψα εκεί. Γι' αυτό εδώ ο προφήτης Ιερεμίας λέγει ότι η Ραχήλ που ήταν θαμένη εκεί στην Βηθλεέμ κλαίει τα αθώα της παιδιά που τα σκότωσε ο Ερώδης και δεν ήθελε να παρηγορθεί, διότι δεν υπάρχουν πλέον. Αφού απέθανε ο Ερώδης, άγγελος του Θεού φαίνεται στον ύπνο εις τον Ιωσήφ στην Αίγυπτον και του λέγει: «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και πήγε στην Παλαιστίνη, διότι πέθαναν όλοι αυτοί που ζητούσαν την ψυχή του παιδίου». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και την μητέρα του και πήγε στην Παλαιστίνη. Όταν όμως άκουσε ότι Αρχέλαος, ο γιος του Ηρώδου, αντί του πατρός του, βασιλεύει στην Ιουδαία, εφοβήθη να πάει εκεί, και αφού στον ύπνο από τον Θεό οδηγήθηκε να πάει στη Γαλλαία, και ήρθε και κατόκισε σε μια πόλη που λέγεται Ναζαρέτ, για να εκπληρωθεί ένας άλλος λόγος των προφητών, που ο Ιησούς, ο Ιμμανουήλ, ο Θεός που είναι μαζί μας, θα ονομαστεί από τους εχθρούς του περιφρονημένος Ναζωραίος. Όταν ο Χριστός εγεννήθη στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αγαπητοί φίλοι, παρατηρούμε την εξής εικόνα. Οι μάγοι, οι σοφοί, αστρολόγοι έρχονται από τη μια άκρη της γης στην άλλη άκρη να προσκυνήσουν το Χριστό και να προσφέρουν δώρα, χρυσό και λίβανο και σμύρνα. Οι πεμένες και αυτοί πηγαίνουν και προσκυνάνε το Χριστό. Οι άγγελοι ψάλλουν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ολόκληρος ο ουρανός χαίρεται ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η γη χαίρεται ότι ο Θεός, ο Ιμμανουήλ, ο Ιησούς, ο Θεός που είναι μαζί μας, περπατάει ανάμεσα στους ανθρώπους. Ενώ όλα αυτά χαίρουν ο ουρανός και η γη, ένας άρχοντας της Ιερουσαλήμ, ο βασιλεύς Ηρώδης, που έπρεπε όχι μια φορά να χαίρεται, αλλά δυο φορές να χαίρεται για τον ερχομό του Χριστού. Πρώτον, έπρεπε να χαίρεται ότι ο Χριστός γεννήθηκε στην πατρίδα του, στο λαό του. Και δεύτερον, έπρεπε να χαίρεται ότι γεννήθηκε στα σημέρας της βασιλείας του. Αλλά όχι μόνο δεν χαίρεται, βλέπουμε κάτι άλλο, ότι εταράχθη όταν άκουσε τους μάγους να πούν που έστειν ο τυχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Αμέσως εταράχθη. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη λέγει. Γιατί, τι έπαθε? Ότι φοβήθηκε μήπως ο νέος βασιλιάς Χριστός που γεννήθηκε του πάρει τον θρόνο του, και φοβήθηκε την καρέκλα του. Γι' αυτό καλεί τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού και τους λέγει: «Εσείς που διαβάζετε την Αγία Γραφή και Παλιά Διαθήκη, γρήγορα να μου πείτε πού σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο Χριστός θα γεννηθεί». Και αυτοί του είπαν ότι σύμφωνα με τον προφήτη Μιχαία θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ την πόλη. Τότε ο Ηρώδης κρυφά καλεί τους μάγους και τους λέγει να πάτε να εξετάσετε πού ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός και να έρθετε να μου πείτε και εμένα για να πάω να τον προσκυνήσω. Όχι ότι πράγματι ήθελε να τον προσκυνήσει, αλλά με κακόν σκοπό να τον θανατώσει. Τότε ο Θεός στον ύπνο λέγει στους μάγους να μην γυρίσετε στον Ηρώδη, ότι έχει κακόν σκοπό, και έφυγαν από άλλο δρόμο στην πατρίδα του. Όταν ο Ηρώδης είδε ότι τον εξεπάτησαν, τον εγέλασαν οι μάγοι, αμέσως έστελε στρατιώτας με την εξής εντολή: «Θα πάτε και σε όλα τα σπίτια, υπόγεια και καλύδια
να εξετάσετε όλα τα παιδιά από 2 χρόνια και κάτω, να τα θανατώσετε. Όχι. Ανάμεσα στα αυτά τα παιδιά θα υπάρχει και ο νεογένετος βασιλιάς Χριστός και θα σκοτωθεί και αυτός και έτσι θα γλιτώσω για να μην πάρει τον θρόνο μου. Ο Ερώδης δεν τον διέφερε ότι χιλιάδες μητέρες έκλαιγαν για τα αθώα τους παιδιά, αρκεί αυτός να καθίσει στον θρόνο του. Τέτοιοι άνθρωποι με κακή ψυχή σαν τον Ερώδη, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχουν και στην εποχή μας, αλλά και σε κάθε εποχή. Σκοτώνουν τους ανθρώπους, ατιμάζουν, συκοφαντούν με ένα σκοπό, να καθίσουν αυτοί στον θρόνο τους. Δεν τους διαφέρει αν μητέρες κλαίνε για τα αθώα τους παιδιά, αρκεί να αυτοί να καθίσουν στον θρόνο τους. Σήμερα, αυτές τις ημέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, που γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού, όλοι, μικροί και μεγάλοι, ο ένας χαιρετάει τον άλλον και λέμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και δίνουμε καλές ευχές και πρεπαντός μιλάμε για την αγάπη που κήρυξε ο Χριστός. Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, να δούμε λίγο πιο κοντά την αγάπη. Αγαπάμε πραγματικά όπως λέει ο Χριστός ή όχι? Αν στο ένα χέρι κρατάμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα λόγια του Χριστού, και στο άλλο χέρι κρατάμε τα έργα μας, τις πράξεις μας, θα δούμε ότι είναι τόσο πολύ μακριά όσο απέχει ο ουρανός από την γη και η μέρα από τη νύχτα. Και έτσι, όταν πιστεύουμε μόνο με λόγια, με θεωρίες, όχι με έργα, τότε δείχνει ότι πράγματι δεν πιστεύουμε πραγματικά στον Χριστό, αλλά πιστεύουμε τον Χριστό σαν ένα παραμύθι και σαν ένα θέατρο. Ο Χριστός όμως, που γεννήθηκε, φόρεσε την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, ήρθε για να σώσει τους πονεμένους ανθρώπους και έδειξε πραγματικά με τα έργα του την αγάπη. Έτσι, η αγάπη πρέπει να είναι με έργα, όχι με λόγια. Και ο Χριστός δεν κήρυξε την αγάπη σαν παραμύθι και θέατρο, αλλά την κήρυξε με έργα, με καλές πράξεις. Αλλά ας δούμε τι λέγει ο Χριστός για τα έργα μας. «Ου πάσο λέγουμε Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις τη βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής. Πολύ αρούσιμοι εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι προεφητεύσαμεν και τως ονόματι δυνάμεις επίησαμεν και τως ονόματι δαιμόνια εκβάλαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς αποχωρείται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Δεν θα εισέρθει, λέγει ο Χριστός, εις τη βασιλεία των ουρανών όλοι αυτοί που μου φωνάζουν Κύριε, Κύριε, αλλά αυτοί που θα πράττουν το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Και πολλοί κατά την ημέρα της κρίσεως θα μου πούν Κύριε, δια το όνομά σου δεν κάναμε τούτο εκείνο? Και τότε εγώ θα τους πω, φύγετε μακριά εσείς που εργαστήκατε την ανομία, διότι εχρησιμοποιήσατε την αγάπη μου όχι για καλό σκοπό αλλά για κακόν. Έτσι ο Χριστός μας μιλάει στο Ευαγγέλιο να αγαπάμε πραγματικά τον συνάνθρωπό μας, να ψάξουμε που είναι ο πονεμένος άνθρωπος και να πάμε να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, και μικροί και μεγάλοι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί φίλοι, στην πρώτη του επιστολή, 3ο κεφάλιο, γράφει τα εξής: «Ως δαν έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάγνα αυτού από αυτού, πόση αγάπη του θυμένη είναι αυτό? Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, με δε τη γλώσση, αλλά εν έργο και αληθεία. Όποιος έχει τα πλούτη του κόσμου, κολυμπάει στα πλούτη και βλέπει τον αδελφόν του, οποιοδήποτε άνθρωπο, τον βλέπει να υποφέρει, να μην έχει ούτε ρούχα να ντεθεί, ούτε να φάει,
και κλείσει τα σπλάγνα του από την αγάπη του αδερφού του, πόση αγάπη του Θεού μένει μέσα του. Παιδιά μου, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να μην αγαπώμεν μόνον με τα λόγια που βγαίνουν από τη γλώσσα μας, αλλά με τα έργα της αληθείας. Ναι, με τα έργα της αληθείας πρέπει να αγαπώμεν, λέγει, διότι όποιος δεν αγαπά με τα έργα και αγαπά έτσι με τα λόγια, τότε είναι και ψεύτης, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πάλιν στην ίδια του επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχη 21, λέγει: «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστησες την. Ο γάρ με αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε εώρακε, πώς δυνατή αγαπάν?» Και ταύτην την εντολήν έχουμε από αυτού: «Είνα ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού». Εάν κάποιος λέγει ότι είναι πιστός, καλός χριστιανός και αγαπάει τον Θεόν, αλλά τον αδελφόν του όμως δεν τον αγαπάει, το μισεί, δεν τον βοηθάει και το μισεί, αυτός ο άνθρωπος είναι ψευταράς, λέγει. Διότι ένας που δεν αγαπάει τον αδελφόν του και δεν τον βοηθάει, που τον είδε και τον βλέπει πάντοτε, πώς μπορεί να αγαπήσει τον Θεόν που ποτέ δεν τον είδε? Και αυτήν την εντολή μας έδωσε ο Χριστός όταν γεννήθηκε εδώ. Διότι ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του λέγει και κρίνει εκεί ποια πρέπει να είναι η πίστης. Όχι με λόγια, λέγει, αλλά με έργα. Εάν κάποιος θα πει ότι αγαπάει, πιστεύει στον Θεό και τον αγαπάει, δεν έχει όμως έργα, αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης, λέγει. Και μήπως τα έργα, η πίστη χωρίς έργα μπορεί να σώσει αυτόν τον άνθρωπο? Εάν κάποιος αδελφός ή αδελφή, και αδελφό και αδελφή, δεν ονομάζει ο Απόστολος Ιάκωβος τους αδελφούς μας κατά σάρκα, αλλά όλους τους ανθρώπους. Εάν κάποιος αδελφός ή αδελφή υποφέρει, λέγει, δεν έχει να ντυθεί ούτε να φάγει, και κάποιος άλλος του λέγει με καλά έργα, πίστευσε στο Θεό, να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, με 1000 καλά λόγια του λέγει, δεν βάλει όμως το χέρι στην τσέπη του να το βοηθήσει, τότε είναι μια καθαρή υποκρισία. Ναι, υποκρισία είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν μιλάμε με λόγια και όχι με έργα. Διότι εν τη μέρα της κρίσεως ο Χριστός θα μας κρίνει κατά τα έργα που εδείξαμε στον πονεμένο άνθρωπο που τους ονομάζει αδελφούς του. Αγαπητοί φίλοι, δεν έχω ώρα να σας ερμηνεύσω την περικοπή της μελούσης κρίσεως που είναι στο 25 κεφάλαιο κατά Μανθαίων Ευαγγέλιων, στίχη 31-46. Γι' αυτό να το διαβάσετε μόλις θα τελειώσω. Να πιάσετε την Αγία Γραφή και να διαβάσετε, να δείτε εκεί ότι ο Χριστός θα μας κρίνει με τα έργα της αγάπης που δείξαμε στον πονεμένο άνθρωπο που τους ονομάζει αδελφούς του. Και όχι σήμερα αυτές τις ημέρες μόνον να τον αγαπούμε, αλλά κάθε φορά, κάθε μέρα, όλο το χρόνο, διότι δεν έχει ανάγκη σήμερα μόνον, αλλά όλες τις ημέρες του χρόνου. Έτσι, αν θα έχουμε όχι μόνο πίστη, κούφια λόγια, κουβέντες στον αέρα, αλλά έργα, να αγαπήσουμε πραγματικά τον συνάνθρωπό μας, τότε μαζί με τους μάγους θα προσφέρουμε τα καλά έργα, όχι στο Χριστό, στον συνάνθρωπό μας. Καλά έργα, όχι χρυσόν και λίβανον και σμύρνα, αλλά έργα αγάπης αρετής. Και έτσι μαζί με τους αγγέλους θα ψάλλουμε όλοι για να γιορτάσουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, για σήμερα. Την ερχομένη Πέμπτη, το Θεού θέλοντος, θα μιλήσουμε για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Έως τότε, χαίρετε.